Κοιτάξτε, νομίζω ότι ενός κακού μοίρια έπονται. Και νομίζω ότι ο χειρότερος οδηγός για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας είναι να συνεχίσει αυτή την τακτική που πριν από λίγο ξεδίπλωσε απαντώντας στις δικές μας τις αιτιάσεις. Ναι στην κριτική, ναι στον έλεγχο. Ποιος τον αρνείται, ποιος ζητάει να είναι στο απειρόβλητο της κριτικής και του ελέγχου ακόμη και ο Πρωθυπουργός. Κανείς. Δεν είναι όμως κριτική, δεν είναι έλεγχος η συκοφαντία, δεν είναι κριτική, δεν είναι έλεγχος η αθλειότητα. Η διαπίστωση, η οποία βεβαίως ήταν διαπίστωση του τύπου έμιστος μπρόκερ και τώρα ξαφνικά γίνεται από τον κύριο Καρατζαφέρη να το ψάξουμε πριν αποφανθούμε. Ποιο? Το συμπέρασμα, την κατηγορία, τη λάσπη, τη συκοφαντία? Ποιος έχει το βάρος της τεκμηρίωσης τέτοιων αθλειοτήτων μέσα στο κοινοβούλιο που όπως ενημερώθηκα πριν από λίγο και όταν εκφράστηκαν δημοσίως με αποτροπιασμό αντιμετωπίστηκαν και από τους δημοσιογράφους οι οποίοι μίλησαν σήμερα με τον κύριο Καμένο. Δεν υιοθέτησε ούτε καν κανένας δημοσιογράφος, αν με ενημέρωσαν σωστά, και ο κύριος Χατζηνικολάου που βγήκε στην εκπομπή του ο κύριος Καμένος, αυτές τις κατηγορίες. Το αντίθετο μάλιστα. Όπως κάνει κάθε νοήμων και εχεύρων Έλληνας πολίτης. Λοιπόν, άρα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει, επιμένουμε, μείζον ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξης για τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Αγγίζει τα όρια της ντροπής αυτό που συντελείται. Αυτή η λάσπη, αυτά τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, αυτή η προσπάθεια υπονόμευσης της εθνικής προσπάθειας που κάνει ο Πρωθυπουργός μαζί με τον ελληνικό λαό.